Θα συζητήσουμε τώρα για τις τελευταίες εξελίξεις της επιδημίας στην χώρα μας, μαζί μας, με τη δύναμη της τεχνολογίας, ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το δεδομένο που προκύπτει τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε λοιπόν δύο εστίες με σημείο αναφοράς δύο κλινικές στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτές οι εστίες, αλλά και τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί σε ένα-δυο ακόμα καταβλισμούς ανά την Ελλάδα, μπορούν να πάνε όλη αυτή την προσπάθεια του ελληνικού λαού αλλά και των επιστημόνων πίσω, με σημείο αναφοράς ότι ήδη συζητάμε για την άρση των μέτρων από την Δευτέρα 4 Μαΐου. Ναι, γενικά είναι πράγματα τα οποία τα περιμέναμε. Δηλαδή το να μπει ο ιός σε κάποιες δομές και να κάνει αυτές τις λεγόμενες υπερδιασπορές ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο. Δεν έχει συμβεί σε μεγάλη κλίμακα στην Ελλάδα. Άμα δούμε όμως τι έχει συμβεί στην Ευρώπη, περίπου το 50% των θανάτων προέρχεται από γυροκομεία και παρόμοιες δομές. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αρέσει στον ιό να το κάνει. Δεν θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε και δεν νομίζω ότι χαλάει, να πω έτσι, το καλό, την καλή πορεία στην οποία βρισκόμαστε εδώ και αρκετό καιρό. Μάλιστα. Σήμερα το απόγευμα στην καθιερωμένη συνέντευξη, ο καθηγητής Τσιόδρας ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο μετάλλαξης του νέου κορονοϊού, λέγοντας ότι δεν μπορούμε ακόμα να το χαρτογραφήσουμε, αλλά έχουμε ήδη τα δεδομένα από άλλους κορονοϊούς. Θα μπορούσε ο COVID-19 να αποκτήσει στο μέλλον μία πιο επιθετική μορφή από τη στιγμή που θα χαλαρώσουν τα μέτρα? Κοιτάξτε, όλοι οι γνωρίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο πολλαπλασιάζονται οδηγεί σε μετάλλαξεις. Όλοι μεταλλάσσονται λοιπόν. Το θέμα είναι ποιες από αυτές προσδίνουν κάποιο πλεονέκτημα στον ιό για να συνεχίσει να μεταδίδεται. Οι κορονοϊοί, επειδή έχουν μεγάλο γονιδίωμα, έχουμε δει ότι οι μεταλλάξεις που επιτρέπουν είναι λίγες. Δηλαδή μεταλλάσσεται μεν, αλλά πιο αργά από τους υπόλοιπους ιούς. Δηλαδή πιο αργά, ας πούμε, από τον ιό του AIDS ή από τον ιό της υπατήτιδας. Η πιθανότητα να αλλάξει μια πιο επιθετική μορφή είναι ελάχιστη. Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι οι μεταλλάξεις που αυξάνουν στον ιό τη μεταδοτικότητα να επικρατούν. Αυτό δεν το έχουμε δει να συμβαίνει προς το παρόν, αλλά αυτή είναι η τάση. Δηλαδή αυξάνει τη μεταδοτικότητα συνήθως και η παθογένεια πέφτει. Αλλά αυτό συνολικά στον πληθυσμό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη βαρύτητα. Δηλαδή αν μπορεί και μεταδίδεται πιο αποτελεσματικά, σαν ποσοστό δηλαδή, τα άτομα δηλαδή που θα μολυνθούν και άρα λοιπόν τα άτομα που μπορεί να οδηγεί να έχουν κάποιο πρόβλημα να είναι μεγαλύτερο, αλλά το ποσοστό θα παραμείνει ίδιο των ατόμων που έχουν μια βαριά λίμωξη. Καταλαβαίνουμε. Σε σχέση με αυτούς που μολύνονται. Κύριε καθηγητά, θέλω να σταθούμε και σε κάτι πολύ σημαντικό. Μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία άρσης ή χαλάρωσης των μέτρων. Τα δεδομένα βεβαίως θα είναι διαφορετικά από αυτά που γνωρίζαμε. Ο κύριος Χαρδαλιάς σήμερα το απόγευμα είπε ότι μπαίνουμε σε μια νέα καθημερινότητα. Έρχεται καλοκαίρι. Μιλάτε και σε έναν τηλεοπτικό σταθμό σε μια περιοχή, μιας περιοχής που ζει από τον τουρισμό, που έχει πολύ τουρισμό. Και θέλω λίγο, με βάση τα αριθμητικά μοντέλα, τη δική σας τεράστια εμπειρία, να περιορίσω με το ερώτημά μου τη συζήτηση αυτή τη στιγμή λίγο στο κομμάτι της Κρήτης. Πόσο δύσκολο είναι για την Κρήτη να κρατήσει αυτήν την εξαιρετική εικόνα που έχει? Σήμερα κλείνουμε 26 ημέρες χωρίς κρούσμα στο νησί. Με δεδομένο ότι από τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα αρχίσουν οι πτήσεις. Το νησί διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, όπως είναι αυτό του Ηρακλείου, αλλά και ένα μεγάλο αεροδρόμιο στα Χανιά. Τι πρέπει να προσέξουμε οι κριτικοί? Κοιτάξτε, εάν και εφόσον επιτραπούν οι πτήσεις από το εξωτερικό, αναφερόμαστε τώρα, ή από το εσωτερικό? Οι πτήσεις αρχικά από το εσωτερικό, αλλά αν ανοίξουν τα ξενοδοχεία και τέλος Ιουνίου για πτήσεις από το εξωτερικό. Ναι, εκεί πέρα το θέμα είναι ποιοι έρχονται και πώς έρχονται. Νομίζω αυτό είναι το βασικό θέμα, γιατί η επιδημία στην Ελλάδα ήρθε με πτήσεις. Άρα λοιπόν, αναλόγως από πού έρχονται οι τουρίστες και υπό ποιες συνθήκες έρχονται, είναι πιθανό να έχουμε αναζωπήρωση. Αυτή η αναζωπήρωση πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, κύριε Μαγιορκίνη?
Εννοείται, θα πρέπει να γίνει αυστηρή επιλογή του ποιοι έρχονται και πώς έρχονται. Εφόσον υπάρξει λοιπόν αυτή η αναζωοπήρωση στο νησί, μπαίνουμε στη διαδικασία 14 μέρες lockdown, 14 μέρες επιστρέφουμε, γιατί το έχουμε ακούσει αυτό και κατά τις απογευματινές ενημερώσεις τα τελευταία 24 ώρα. Να μπει lockdown το νησί ολόκληρο 14 μέρες, το θεωρώ λιγάκι... σαν πράξη δηλαδή, αν έρθουν ανεξέλεγκτα, σε 10 μέρες θα μπει σε lockdown. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου δηλαδή, μέχρι να γίνει το lockdown από τη στιγμή που θα γίνουν οι πτήσεις ανεξέλεγκτα. Ο μόνος τρόπος είναι λοιπόν να ελέγχονται οι τουρίστες κατά τη διάρκεια ή πριν ή μετά, να γίνουν να μπαίνουν σε καραντίνα και το καθεξής. Είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή τα μαθηματικά μοντέλα λένε πολύ απλά ότι από τη στιγμή που θα ανοίξουν οι πτήσεις, άμα αρχίσουν και έρχονται από Αγγλία, που έχουν έναν εμβολιασμό, μπορεί να είναι το 4% των ανθρώπων που μπαίνουν μέσα στο αεροπλάνο να είναι θετικοί, κάποιοι από αυτούς θα αρχίσουν να το μεταδίδουν. Μάλιστα. Είναι δηλαδή είναι απλά θέμα χρόνου μετά. Άρα είναι αυτό που λέμε ότι χρειάζεται μια ενιαία πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο με τον οποίο θα επισκέπτονται τη χώρα μας και όχι μόνο την Κρήτη, οι επισκέπτες από το εξωτερικό. Τώρα, μπαίνοντας σε αυτή την μερική κανονικότητα, σας έχω ακούσει όλες αυτές τις μέρες να τοποθετήσετε για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία και τι πρέπει να προσέξουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ένα ερώτημα που θέτουν οι τηλεθεατές, αλλά και οι πολίτες γενικότερα, είναι ότι σίγουρα η ζωή μας δεν θα είναι η ίδια με αυτή που γνωρίζαμε πριν τον κορονοϊό. Πώς θα είναι λοιπόν η ζωή μας με υπαρκτό τον κορονοϊό τη διάρκεια του καλοκαιριού, και αναφέρομαι για ολόκληρη τη χώρα. Αυτό θα εξαρτηθεί κιόλας από την πορεία της επιδημίας. Εάν τις πρώτες ημέρες, για παράδειγμα, μετά την άρση των μέτρων και ίσως για αρκετό χρονικό διάστημα θα πρέπει να κρατάμε αυτά τα μέτρα κοινωνικής απόστασης, θα υπάρχει πιθανώς σύσταση για χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους, θα πρέπει να προσέχουμε συνέχεια τα ατομικά μέτρα προστασίας αλλά και υγιεινής. Δηλαδή αυτό θα συνεχιστεί για αρκετό χρονικό διάστημα για όσο υπάρχουν κρούσματα στην Ελλάδα. Μέχρι να έχουμε πλήρη άρση, πλήρη εκμηδενισμό ή εξάλληψη των κρουσμάτων στην Ελλάδα, θα πρέπει να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε ακούσει το λεγόμενο δεύτερο κύμα. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή αν εμείς χαλαρώσουμε, ακόμα και όταν υπάρξει άρση των μέτρων. Τι πιθανότητες έχει το δεύτερο κρούσμα να είναι, το δεύτερο κύμα να είναι περισσότερο επιθετικό από το πρώτο για τα δεδομένα της χώρας μας? Κοιτάξτε, το δεύτερο κύμα, εάν και εφόσον δεν υπάρξουν σωστά τα ανακλαστικά, έχει πιθανότητες να είναι πολύ ψηλότερο από όταν το πρώτο. Και αυτό όχι γιατί μόνο δεν υπάρχει αυτό που λέμε συλλογική ανοσία, είναι γιατί υπάρχει κόπωση στον πληθυσμό και ο πληθυσμός είναι πιθανόν να έχει κουραστεί και να μην μπορεί να ακολουθήσει με την ίδια, να το πω έτσι, επιμέλεια τα μέτρα. Όσο περνάει ο καιρός, ο κόσμος θα κουράζεται και δεν θα μπορεί άλλο να κρατάει αυτά τα μέτρα όπως τα κράτησε την πρώτη φορά. Οπότε φοβόμαστε κι εμείς ότι στη δεύτερη φάση ο κόσμος δεν θα μπορεί να συμμετέχει τόσο πολύ, δεν θα μπορεί να συνεργαστεί τόσο πολύ ώστε να αποφευθεί το δεύτερο κύμα. Εσείς αυτό το δεύτερο κύμα, από τη δική σας εμπειρία και με βάση την παγκόσμια βιβλιογραφία, την εμπειρία που έχει η επιστημονική κοινότητα από προηγούμενες πανδημίες, το τοποθετείτε εκεί στους πρώτους μήνες του φθινοπόρου, γιατί υπάρχουν και φωνές συναδέλφων σας που λένε ότι μπορεί να έρθει και το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο του 2021. Κοιτάξτε, το δεύτερο κύμα θα έρθει όποτε ανοίξουν οι πτήσεις και όποτε χαλαρώσει η κατάσταση. Όπως ήρθε το πρώτο, θα έρθει και το δεύτερο. Και αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Κίνα. Οι επανεισαγωγές των κρουσμάτων είναι από μετακινήσεις πληθυσμών. Και μην ξεχνάμε ότι και η γρίπη που έρχεται τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο έρχεται μέσω των πτήσεων. Αυτό είναι αποδεδειγμένο παγκοσμίως. Δεν είναι η γρίπη που είχαμε το χειμώνα, έπεσε λιγάκι η επιδημικότητά της το καλοκαίρι λόγω θερμοκρασίας και ξανανεύει και το Σεπτέμβρη. Είναι. Η γρίπη έρχεται από το νότιο ημισφαίριο στο βόρειο ημισφαίριο και αυτοί οι κύκλοι γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό λοιπόν έχουν αποδειχθεί πολλά χρόνια. Δεν πρόκειται, η εποχικότητα δεν είναι θέμα θερμοκρασίας αποκλειστικά. Είναι θέμα μετακινήσεων των πληθυσμών συν της θερμοκρασίας, συν της ανοσίας η οποία έχει δημιουργηθεί για πολλά χρόνια για τη γρίπη. Εγώ δεν προβλέπω ότι θα έχουμε κύμα μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο
επειδή η γρήπη ακολουθεί αυτό το, αυτό το pattern. Αν έχουμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα είναι επειδή έχει γίνει μια, να το πω έτσι, χαλάρωση της κατάστασης, μια χαλάρωση της επέμβρια ακολουθούν. Θα ξανανοίξουν τα σχολεία, οπότε πιο πολύ κόσμος θα είναι μαζεμένος. Υπάρχει λοιπόν ένα συνδυαστικός λόγος. Θεωρώ ότι αν έχουμε περάσει εκμηδενισμό μέσα στο καλοκαίρι, η πιθανότητα για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να έχουμε δεύτερο κύμα θα είναι από το εξωτερικό. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Επειδή αναφερθήκατε στο κομμάτι των σχολείων, με βάση τα μαθηματικά μοντέλα και την μεγάλη εμπειρία που έχετε μελετώντας αυτά, θεωρείτε ότι η Ελλάδα, με την προσπάθεια αυτή που κάνει, την τιτάνια προσπάθεια, έχει θωρακίσει το πληθυσμό της, γιατί ακούμε τη λέξη ανοσία, τη φράση ανοσία της Αγέλης, αλλά όταν ένας τόπος, μια χώρα, έχει χαμηλή θνητότητα, ελάχιστα κρούσματα σε σχέση με αντίστοιχες χώρες όπως την Ιταλία και την Ισπανία, κάποιος που δεν είναι ειδικός θα σας πει, «ΟΚ, κλειστήκαμε στα σπίτια μας, σώσαμε την κατάσταση, όμως όταν βγούμε από αυτά τι θα γίνει? Η ανοσία της Αγέλης θα επέλθει μόνο με ένα εμβόλιο ή οι επιστήμονες της χώρας επιθυμούν να νοσήσει ο ελληνικός πληθυσμός με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας?» Λοιπόν, το πρώτο ερωτηματικό τίθεται κατά πόσο η λίμωξη δημιουργεί ανοσία και σε ποιο βαθμό δημιουργεί ανοσία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήδη είπε ότι να είμαστε προσεκτικοί με τα λεγόμενα διαβατήρια ανοσίας, γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο προκαλεί ανοσία η οποία θα είναι ενεργός μέχρι τον επόμενο χρόνο. Η πιθανότητα να αποκτάει κάποιος ανοσία μετά τη λίμωξη είναι υψηλή. Αλλά αναμένει να δούμε σε ποιο βαθμό, έτσι. Γιατί το να λέμε λοιπόν ότι θα χτίσουμε ανοσία Αγέλης τη στιγμή που δεν ξέρουμε ότι προκαλεί ισχυρή ανοσία, ώστε να μπορεί να χτιστεί η ανοσία της Αγέλης, είναι λοιπόν ένα μεγάλο κενό, είναι λοιπόν ένα θεωρητικό κατασκεύασμα. Ακόμα κύριε καθηγητά, και 200.000 να είναι τα ανεπιβεβαίωτα κρούσματα ανθρώπων, ναι, πολιτών που νόσησαν, το ποσοστό το είναι εξαιρετικά μικρό όσον αφορά την ανοσία. Το αποκλείω να έχουμε 200.000 στην Ελλάδα. Δεν ξέρω από πού προκύπτουν αυτοί οι αριθμοί. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια κατάσταση γύρω στα 30.000 κρούσματα. Αυτή είναι λοιπόν η εκτίμηση. Άρα, ακόμα μικρότερο το ποσοστό της λεγόμενης ανοσίας. Οι έρευνες αυτή τη στιγμή που γίνονται σε άλλες χώρες, γιατί γίνονται πολλές έρευνες και δεν είναι μόνο η έρευνα που έγινε στην Καλιφόρνια, έχουν γίνει πολλές έρευνες. Όλες συγκλίνουν στα ποσοστά που εκτιμούν τα μοντέλα, τα οποία είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι αναφέρεται, από ό,τι θα θέλαμε να συμβαίνει. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τόσο μεγάλο λάθος, γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, στο Diamond Princess μολύθηκαν 700 άτομα και πέθαναν οι 13. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν. 13, σχεδόν το 1 δέκατο από τα κρούσματα που έχουμε στην Ελλάδα. Μολύθηκαν 700 άτομα και πεθάνανε 13. Δεν μπορούμε να έχουμε 200.000 μολυσμένους και να έχουμε μόνο 10 φορές παραπάνω από το Diamond Princess. Κάτι δεν πάει καλά στα μοντέλα, μάλιστα, θέλω να πω. Μάλιστα. Έτσι, εκτός και αν κάνουν κάτι λάθος. Πάντως υπάρχουν συναδελφοί σας που αναφέρονται αριθμητικά σε αυτό το μοντέλο των 100 ή 200.000. Το ξέρω. Ας πούμε, μπήκε ο ιός, ας πούμε, στην δομή αυτή στο Περιστέρι και πέθαναν 3. Πώς έχουμε 200.000 κρούσματα και έχουν πεθάνει μόνο 100. Δηλαδή, είναι λιγάκι δύσκολα τα πράγματα να έχουν συμβεί έτσι. Anyway, μακάρι να κάνουμε λάθος. Έτσι, μακάρι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι εκτιμήσεις μιλάνε ότι τον υψηλότερο υπολασμό και τη χειρότερη επιδημία, άσχετα που δεν φαίνεται στα νούμερα, είναι στο Βέλγιο, που έχουν 600 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμό και υπολογίζουν ότι έχει μολυθεί γύρω στο 12%. Αυτή είναι η εκτίμηση λοιπόν. Άρα λοιπόν η πιο κοντινή, να το πω έτσι, στην ανοσία της Αγέλης θεωρούμε ότι είναι το Βέλγιο. Η Ιταλία είναι αρκετά χαμηλότερη, γύρω στους 500 νεκρούς. Άρα για την Ελλάδα η λύση ποια είναι, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, το να χτίσουμε ανοσία της Αγέλης, ας περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε πρώτα απ' όλα οι ανοσολογικές μελέτες, πόσο ανοσία δημιουργείται, ώστε να μπορούμε να πούμε, βγείτε έξω και μολυνθείτε, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να έχουμε μια εκτίμηση, καλή εκτίμηση για τη βαρύτητα του σχεδίου, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εκτίμηση για τη βαρύτητα του σχεδίου. Η εκτίμηση που έχουμε για τη βαρύτητα του σχεδίου μιλάει για χιλιάδες νεκρούς για να κάνουμε ανοσία της Αγέλης. Το εναλλακτικό σενάριο που προτείνεται, ότι θα πάμε για ανοσία της Αγέλης, δεν μας λέει πόσους νεκρούς περιμένουμε, μιλάει για πολύ λιγότερους και χωρίς στοιχεία. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να έχουμε είναι ένα καλό σχέδιο για το αν θα θέλουμε να πάμε για ανοσία της Αγέλης, να μας πούνε πόσοι νεκροί, από ποιες ηλικιακές ομάδες και ποιο θα είναι το στρες
στο σύστημα υγείας και για πόσο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο πράγμα που θα πρέπει να έχουμε είναι ότι θα πρέπει να έχουμε υψηλή ασφάλεια στο ότι ελέγχουμε, να πω έτσι, το τζίνι. Γιατί το να το αφήνουμε στον κόσμο γύρω-γύρω να μολύνει με σκοπό να... θα πρέπει να έχουμε και έλεγχο. Στην Αγγλία που το δοκιμάσανε, τον χάσανε τον έλεγχο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε υποπλήρη έλεγχο για να θεωρούμε το αφήνουμε έξω και κάνουμε ένα πείραμα μόλυσης του πληθυσμού. Είναι λιγάκι επικίνδυνες αυτές οι λογικές, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ναι, και νομίζω ότι είναι και η λογική που τρομάζει περισσότερο τον κόσμο, κύριε καθηγητά αυτή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ, καλή δύναμη. Καλό σας βράδυ, γεια σας.